Ναυτεμπορικής. Μείνετε συντονισμένοι, διότι θα ξεκινήσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτή την απόφαση βόμβα του Αρείου Πάγου που αφορά τους πληστηριασμούς και δίνει το ελευθέρα στην ουσία στα φαντς να κάνουν πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, με τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, με μια νέα γενιά κόκκινων δανείων που περιμένουμε να μας έρθει κατά κέφαλα και αυτή λόγω των πολύ μεγάλων και συνεχόμενων αυξήσεων των επιτοκίων από την ΕΚΟ του, όπου αυτό παρασύρει και όλα τα επιτόκια παντού, βλέπουμε ότι ακόμα και οι συνεπείς δανειολήπτες που μέχρι τώρα είχαν καταφέρει να πληρώνουν το δάνειό τους, να μην έχουν θέματα, να έχουν τον οικογενειακό προγραμματισμό τους συντονισμένο, αντιμετωπίζουν πρόβλημα, όπως μου λέγανε δηλαδή. Υπάρχουν δάνεια, ας πούμε ένα μέσο δάνειο 100.000 ευρώ για 30 χρόνια, η αύξηση που βλέπουν οι άνθρωποι, οι δανειολήπτες στη μηνιαία δόση, ξέρετε πόσο είναι, ξεπερνάει τα 200 ευρώ. Υπάρχουν περιπτώσεις που φτάνει τα 294 ευρώ. Δηλαδή περίπου 300 ευρώ το μήνα αύξηση σε ένα δάνειο που το είχες προγραμματίσει να το πληρώνεις και με την προηγούμενη δοσολογία και πάλι μπορεί να δυσκολευόσουν να τα κατάφερνες, αλλά όταν έρθει και 300 ευρώ επάνω, δεν θα τα καταφέρεις, είναι σίγουρο. Δεν θα μπορέσεις, διότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός που λέμε, δεν βγαίνει με τίποτα. Και αυτοί οι φόβοι για δημιουργία νέου κύματος κόκκινων δανείων έρχονται τώρα να προσθεθεί αυτή η απόφαση βόμβα του Αρείου Πάγου, που στην ουσία εγώ θα έλεγα αλλάζει όλα τα δεδομένα στο χώρο αυτών. Κάτι που μας αφορά όλους, γιατί όλοι λίγος πολύ έχουμε ένα δάνειο, ένα στεγαστικό και προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ζήτησα λοιπόν και τον ευχαριστώ, γιατί είναι και στο δικαστήριο, αλλά κάνει μια μικρή έτσι διακοπή, να τον έχουμε εδώ κοντά μας, τον γνωστό δικηγόρο που ασχολείται χρόνια με τα θέματα των κόκκινων δανείων, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, να μας πει τι σημαίνει αυτή η απόφαση. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολακόπουλε. Καλημέρα, κύριε Φιλιππακόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δυστυχώς είναι, θα μπορούσα να πω, κεραυνός εν ευθρία, από την άποψη ότι όλοι όσοι είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και γενικότερα όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα των δανείων και των δανειοληπτών, των καλόπιστων πάντα, είχαμε την ελπίδα ότι και η ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα δικαιώσει τους δανειολήπτες σχετικά με την νομοποίηση των φαντς για τη διενέργεια πληστηριασμών. Δυστυχώς θα μπορούσα να πω ότι οι δικαστές δεν στάθηκαν στη νομική τεκμηρίωση και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που παρενέβη υπέρ των δανειοληπτών και έβγαλαν μια απόφαση υπέρ των φαντς. Σίγουρα, όπως σωστά είπατε, αλλάζει το τοπίο, δημιουργείται μια δύσκολη κατάσταση για τους δανειολήπτες. Μιλάμε για χιλιάδες πληστηριασμούς που είναι πρώτων πυλών. Κύριε Νικολακόπουλε, συγγνώμη σας διακόπτω. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε πρακτικά με την απόφαση αυτή τι αλλάζει με τους πληστηριασμούς για να καταλάβει ο κόσμος? Λοιπόν, πρακτικά με δύο λόγια, ναι, απλά. Ένα βασικό νομικό επιχείρημα που σταματούσαμε τους πληστηριασμούς πάβει να το έχουμε. Θυμίζω ότι έχει πάψει ο νόμος Κατσέλη, έχουν πάψει διαδικασίες των αναστολών με κάποιες άλλες διαδικασίες ανακοπών, να μην πλατιάσω. Αυτό ήταν ένα ανάγχωμα από τα τελευταία που έχουν μείνει για την άμυνα των δανειοληπτών, που σημαίνει ότι με γρήγορες διαδικασίες και χωρίς ιδιαίτερη άμυνα οι δανειολήπτες θα χάνουν τα σπίτια τους. Μάλιστα. Και εδώ είναι το τραγικό. Άρα έχετε χάσει το βασικό σας νομικό επιχείρημα που είχατε. Χάνετε μάλλον το βασικό νομικό επιχείρημα. Είναι ένα από τα βασικότερα νομικά επιχειρήματα που δυστυχώς κατ' εμέ έπρεπε να παραμείνει, διότι στηρίχθηκε η απόφαση 822 του Αρείου Πάγου, η προηγούμενη, ναι, σε πολύ σωστή θεμελίωση νομική. Ο νόμος του 3, να το πω απλά, δεν τους δίνει το δικαίωμα να προχωράνε σε πληστηριασμό. Επομένως έπρεπε και η ολομέλεια να επικυρώσει, να συνάδει με αυτή την απόφαση. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν το έκανε. Και αυτές οι συνέπειες που πολύ σωστά λέτε και θα είναι δυσμενείς για χιλιάδες δανειολήπτες έρχονται και σε μια συγκυρία όπου αυξάνονται τα επιτόκια και έχουμε σχεδόν και το επόμενο χρονικό διάστημα και με την 6η-7η αύξηση των επιτοκίων σχεδόν διπλασιασμό της δόσης και νέα κόκκινα δάνεια. Yeah. Δηλαδή πού θα φτάσουμε? Ένας δανειολήπτης ο οποίος πληρώνει 20-25 χρόνια ή έχει πληρώσει τεράστια χρηματικά ποσά να χάνει το σπίτι του για ένα μικρό χρεωστικό υπόλοιπο λόγω της αύξησης των επιτοκίων και λόγω, θα το πω ευθασώς, της ανεξέλεκτης λειτουργίας
και επισπεύσεων των φαντς, επισπεύσεων πληθυσμών των φαντς, πρέπει η πολιτεία να παρέμβει, να θέσει ένα φραγμό στην ανεξέλεκτη πορεία αυτών των φαντς, οι οποίοι πήραν τα δάνεια σε ένα πολύ χαμηλό ποσό και επιδιώκουν όχι μόνο να εισπράξουν το υπόλοιπο ποσό του δανείου, αλλά να πάρουν και το σπίτι. Μάλιστα. Είχα τώρα περίπτωση που δίκαζα στο εφετείο, που έχουμε κάνει προσπάθειες συνεχώς, με ρυθμίσεις, με δανεικά, με οτιδήποτε, όλα τα απορρίπτουν γιατί θέλουν να πάρουν το ακίνητο. Μαζεύουν τα ακίνητα γιατί πιστεύουν ότι σε 5 χρόνια θα έχει διπλασιαστεί η αξία τους και έτσι θα θεσσαυρίσουν. Οπότε, κύριε Νικολακόπουλε, μέχρι τώρα, όπως μας το έχετε πει αρκετές φορές, το είπατε και σήμερα, είχαμε μία ανεξέλεκτη λειτουργία το ΦΑΝΤΣ και μία συνδοσία κάναν ό,τι θέλανε. Τώρα που υπάρχει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου που παίρνουν και τους πληστηριασμούς, θα είναι κράτος εν κράτη τα ΦΑΝΤΣ. Χρησιμοποίησατε μία φράση που την άκουσα τις προάλλες από μία πρόεδρο δικαστηρίου σε μία κατηδίαν κουβέντα στα πλαίσια μίας υπόθεσης. Δυστυχώς δεν θέλω να το αποδεχθούμε, δεν θέλω να πούμε ότι πλέον οι τράπεζες και τα ΦΑΝΤΣ είναι κράτος εν κράτη, διότι υπάρχει δικαιοσύνη και πρέπει να σταθεί στο ύψος της. Θα μπορούσε η Ολομέλεια να βρει έστω και μία ενδιάμεση λύση, όμως δυστυχώς πήρε τη θέση των ΦΑΝΤΣ. Θέλω να ελπίζω ότι με άλλες νομικές βάσεις και στην πορεία άλλες δικαστικές αποφάσεις θα ανατρέψουν αυτήν. Πάντως, να σας πω κάτι τώρα, διαδικαστικό είναι, αλλά έχει κάποια αξία νομίζω, γιατί μπορεί να κερδιθεί χρόνος. Η απόφαση αυτή δεν θα ισχύσει από αύριο, πρέπει να καθαρογραφεί, να περάσει μια χρονική διάρκεια, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Καταρχήν είναι φημολογία, διότι η διάσκεψη ήταν μυστική, αλλά αμέσως διέρευσε το αποτέλεσμα. Και σήμερα που μιλούσαμε στο εφετείο με δικαστές, κανονικά δεν τη γνωρίζουν, διότι δεν υπάρχει επίσημη απόφαση. Άρα υπάρχει μια φημολογία ότι έγινε ψηφοφορία και ότι η πλειοψηφία των αεροπαγητών τάχθηκε υπέρ των ΦΑΝΤ, αλλά δεν υπάρχει κείμενο, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση. Επομένως δεν ισχύει άμεσα. Και εδώ να τονίσω ότι οι δικαστικές αποφάσεις του ελληνικού δικαιωτικού σύστημα δεν έχουν ισχύ νόμου, που σημαίνει ότι γίνονται σεβαστές από τα δικαστήρια, αποκτούν ένα όπλο στα χέρια των ΦΑΝΤΣ, όμως δεν είναι υποχρεωμένος ο δικαστής να την ακολουθήσει. Εάν έχει τη γενναιότητα και την νομική επάρκεια που θα του δώσουν τα επιχειρήματα του δικηγόρου, μπορεί να διαφοροποιηθεί και να μην την ακολουθήσει. Πείτε μου κάτι.